εξής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας στη Μυτιλίνη, όπου ο 36χρονος πυροσβέστης που φέρεται να χτύψει τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια του δίχρονου παιδιού τους, οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Μυρσίνη Τζινέλη, δεν ήταν η πρώτη φορά, έχει παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ακριβώς, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό ο εισαγγελέας αποφάσισε η κατηγορία από πλημελιματικού να γίνει κακούργημα. Και έτσι απολογείται αυτή τη στιγμή για κατεξακολούθηση ενδοοικογενειακή βία. Ο 36χρονος, προθυμίσουμε, την Κυριακή χτύπησε για ακόμη μια φορά τη γυναίκα του μπροστά στο δίχρονο μόλις παιδί τους. Να σας πω ότι εδώ βρίσκεται και η σύντροφος του 36χρονου. Είναι επιζώς έμφυλης βίας, η οποία μας δήλωσε ότι θέλει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ενώ να θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος αντιμετωπίζει κατηγορίες και από την υπηρεσία του, από το πυροσβεστικό σώμα, και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Άλλες 4 φορές έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές της Μυτιλίνης και του Πολυχνήτου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, όχι μόνο με την τωρινή του σύντροφο, με την οποία έχει ένα παιδί, αλλά και με προηγούμενη σύντροφό του. Μάλιστα. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας, Αλεξάνδρα, και θα είμαστε σε επικοινωνία.